Στις αθλητικές εγκαταστάσεις βόλεϊ του Πανιωνίου παρακολουθούμε την προπόνηση του τμήματος ενηλίκων ερασιτεχνών της ομάδας. Μου είναι ο προπονητής του τμήματος, ο Γιάννης Στυλιανού. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Προπονείς το τμήμα ενηλίκων ερασιτεχνών του Πανιωνίου. Πες μας λίγα λόγια, τι είναι αυτό το τμήμα ακριβώς. Είναι ένα τμήμα το οποίο στηρίχθηκε στην προσπάθεια ανθρώπων που γνωρίσαν το βόλεϊ σε ηλικία στα 25 τους, στα 30 τους, στα 40 τους, οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ βόλεϊ ξανά στη ζωή τους. Και επειδή παίζαν τα παιδιά τους στις ακαδημίες του Πανιωνίου, κάποιοι ήταν φίλοι των ανθρώπων αυτών, σιγά σιγά μαζεύτηκαν, κάναν μια παρέα και η παρέα αυτή πλέον αποτελείται από 22 άτομα, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι προπονούνται τρεις φορές τη βδομάδα με υπερβάλλοντα ζήλο. Άντρες και γυναίκες προπονούνται μαζί, έτσι. Ακριβώς, καθώς αποτελούμαστε από. Κατεβάζουμε τρεις ομάδες στο πρωτάθλημα που διεξάγεται, είναι για μη ενεργούς αθλητές. Είναι ανδρικό, γυναικείο, είναι και ομάδα του Μιχτού, η οποία αποτελείται κάθε φορά από κάποια από τα άτομα αυτά, καθώς μέχρι 14 άτομα να κατεβούν και εμείς αποτελούμαστε από 22. Και γίνεται μια εναλλαγή παιχτών κάθε φορά. Κάθε πότε γίνονται αυτές οι διοργανώσεις που παίρνει μέρος ο Πανιώνιος σε αυτό το τμήμα? Η διοργάνωση έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες και πραγματικά είναι εντατική ρυθμή που αγωνιζόμαστε, καθώς μπορούμε να δώσουμε και 3 αγώνες σε μια εβδομάδα. Να δώσει το γυναικείο, ας πούμε αύριο παίζει το γυναικείο, την Κυριακή παίζει το ανδρικό και την Τρίτη παίζει το Μιχτό. Το Σάββατο πάλι παίζουμε αγώνα, είναι εντατικό ρατήρι. Ωραία! Σε αυτό το τμήμα, οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το βόλεϊ, να προπονηθεί σε αυτό το άθλημα, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς, έτσι. Ακριβώς, και επειδή έχουν αγκαλιάσει πολύ τα παιδιά την όλη προσπάθεια, άνθρωποι που μπορεί να ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί και κάθονται εδώ μέχρι τις 12.30 ώρα το βράδυ και παίζουν μέχρι να μην πέσει μπάλα κάτω, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα επιπλέον από την αρχή, ένα νέο group, νέο τμήμα. Και θα χαρούμε πολύ να αγκαλιάσουν και νέος κόσμος στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε για το βόλεϊ και για τον Πανιώνιο. Για σένα, πώς είναι αυτή η εμπειρία να προπονείς το συγκεκριμένο τμήμα? Πραγματικά ήταν μια πρόκληση στην αρχή της χρονιάς, καθώς ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ αγωνιστεί στα πλαίσια, στην πίεση πρωταθλητισμού ή δεν είχαν ιδέες από βόλια. Κάποιοι ακόμα με ρωτάνε τους κανονισμούς. Ήταν εξαιρετικό να καταφέρω να συμβαδίσω κι εγώ στις δικές τους απαιτήσεις. Γιατί εγώ μπορεί να ερχόμουν με πολύ υψηλές βλέψεις ή ότι θα δουλεύουμε σκληρά, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Έρχονται εδώ να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν. Και ελπίζω ότι μέσω της αθλητικής βελτίωσης και της διασκέδασης καταφέρουμε το αποτέλεσμα αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Κοντά μου είναι ο Βίρονας Κοντόπουλος, ένας από τους αθλητές του τμήματος ερασιτεχνών ενηλίκων του Πανιωνίου. Κύριε Κοντόπουλε, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Πώς έγινε και πήρατε μέρος σε αυτό το τμήμα? Ξεκινήσαμε βασικά με τα παιδιά μας, τα οποία τα έχουμε γράψει στο βόλεϊ. Μας άρεσε το άθλημα, μαζευτήκαμε κάποιοι γονείς και λέμε δεν παίζουμε κι εμείς για να το ευχαριστηθούμε. Και έτσι έγινε εδώ και 2-3 χρόνια. Φτιάξαμε την ομάδα, μας αρέσει πάρα πολύ. Βγάζουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Είναι γεγονός ότι βέβαια ο Πανιώνιος μας βοηθάει σε όλο αυτό που κάνουμε και περισσότερο να περνάμε καλά. Είχατε κάποια επαφή με το βόλεϊ πριν έρθετε σε αυτό το τμήμα? Όχι, καμία επαφή. Μόνο εξ σχολείου, στο γυμνάσιο, αλλά όχι σε καμία ομάδα τίποτα. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο σε αυτό το άθλημα? Είναι πάρα πολύ ομαδικό, δεν το περίμενα, και είναι πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Παίζει και με μυαλό και ομαδικότητα και ταυτόχρονα όταν έχεις και καλή παρέα όπως έχουμε φτιάξει εμείς εδώ, περνάς όμορφα. Δίπλα μου έχω άλλη μια αθλητρία του τμήματος, την Γιάννα Μπάτσου. Γιάννα, καλησπέρα και σε καλησπέρα σένα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να μου πεις πώς πήρες την απόφαση να συμμετέχεις σε αυτό το τμήμα.
είχα ξεκινήσει σε μικρότερη ηλικία και ασχολιόμουν με το βόλεϊ. Επειδή ήθελα να συνεχίσω σε ερασιτεχνικό πλέον επίπεδο, ήταν η καλύτερη ευκαιρία που μπορούσε να μου δοθεί. Είχες κάποια επαφή δηλαδή προηγουμένως με το άθλημα? Ναι, είχα. Ναι. Μας είπε ο προπονητής ότι παίρνετε μέρος σε κάποιες διοργανώσεις. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτές, για την εμπειρία σου? Ναι, νομίζω, εγώ φέτος πρώτη φορά συμμετέχω. Νομίζω ότι και πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκίνησε η διοργάνωση, αντίστοιχα στην ΕΣΠΑ και στην ΕΣΠΕΔΑ. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν αντίστοιχες ομάδες ενηλίκων, τόσο γυναικείο, αντρικό και μεικτό. Έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε και εμείς ανταγωνιστικά, να μην εκτονωνόμαστε μόνο σε επίπεδο προπόνησης. Συμμετέχουμε, προσπαθούμε για το καλύτερο. Στόχος του, ειδικά του γυναικείου στο οποίο συμμετέχω, είναι η πρωτιά φέτος. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο από εδώ, από τις προπονήσεις? Μου αρέσει γιατί περνάμε καλά. Έχουμε δέσει σαν ομάδα και σαν παρέα. Οι προπονήσεις είναι ώρες που μπορούμε να συμμετέχουμε. Οποιοδήποτε και να δουλεύει μπορεί να έρχεται να κάνει τις προπονήσεις του, γιατί είναι αργά το βράδυ. Το κλίμα είναι καλό. Είμαστε κοντά με τα παιδιά. Ο προπονητής βοηθάει πάρα πολύ. Έχει κατανόηση. Προσπαθεί να μας μάθει πράγματα σε επίπεδο τεχνικής και πώς να χειριζόμαστε και τους εαυτούς μας και τους συμπαίκτες μας. Αυτά, τι άλλο να θέλουμε. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε! Από τις αθλητικές εγκαταστάσεις βόλεϊ του Πανιωνίου για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.